Καταρχήν, η θεματική της ημέρας. Θεωρώ Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη. Την έβαλα στην πρώτη μου διαφάνεια καθήμενος κάτω. Ομολογώ δεν το είχα σκεφτεί πριν έρθω εδώ. Είναι απίστευτη ιδέα. Για μας που καθημερινά παλεύουμε στην διαδικασία της εκπαίδευσης, παλεύουμε να, όχι απλά να εισάγουμε την τεχνολογία στην εκπαίδευση, αλλά να την αξιοποιήσουμε, να μάθουμε τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας να την αξιοποιούν. Εκεί είναι το θέμα και έτσι μάλλον θα κλείσω στο τέλος. Τη βρίσκω απίστευτα καλή ιδέα. Και είμαι και λίγο εκνευρισμένος, οφείλω ως εκπαιδευτικός να μεταφέρω τα συναισθήματά μου, γιατί ξεκινάει μια ιδέα που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πριν 20 χρόνια την υλοποίησή της από οποιοδήποτε φορέα μπορούμε να φανταστούμε, μέσα σε μια ομάδα λίγο μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη τάξη μου. Χωρίς ανθρώπους που θα έπρεπε να ακούσουν όλα αυτά που υπόθηκαν ή θα υποθούν σήμερα, γιατί πραγματικά πρέπει να γνωρίζουμε πριν δημιουργήσουμε. Ακούστηκε προηγουμένως για την πληροφορία και την αξία της, ακούστηκε για τα μεγάλα δεδομένα και την αξιοποίησή τους. Είναι απίστευτο να μην υπάρχει κάποιος εδώ που θα εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά όλα όσα λέγονται σήμερα. Προχωράω λοιπόν. 20 λεπτά. 20 λεπτά για 20 χρόνια προσπάθειας, κατά τη γνώμη μου. Και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα 20 λεπτά. Θα ήθελα να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε για μαθητές που συνεργάζονται. Έτσι, μέσα από μερικές φωτογραφίες θα προσπαθήσω έτσι να σας δώσω το στίγμα. Για μαθητές που δημιουργούν με πολλά εργαλεία, αξιοποιώντας παραδοσιακά και μη εργαλεία. Για μαθητές που συνδιαλέγονται με βάση το αντικείμενο. Για μαθητές που συγκρίνουν εργασίες, έτσι ώστε να τις βελτιώσουν, αυτός είναι ο στόχος. Για μαθητές που μαθαίνουν να αξιοποιούν τα εργαλεία. Για μαθητές που οργανώνουν ή μαθαίνουν να οργανώνουν τη σκέψη τους μέσα από κατάλληλο λογισμικό, στην κατάλληλη ηλικία. Για μαθητές που παρουσιάζουν και έτσι εξελίσσουν λίγο κάποιες δεξιότητες που είναι απαραίτητες στις μέρες μας. Για μαθητές που αξιολογούνται με ψηφιακά μέσα πλέον, είναι μια πραγματικότητα, ήρθε και θα μείνει. Για μαθητές που μαθαίνουν να προγραμματίζουν, είναι η μόνη στημένη φωτογραφία. Για να είμαι και εγώ μέσα. Όλες οι άλλες ήταν φυσιολογικές. Και έχω μια ερώτηση για σας. Ας μου επιτρέψετε να ρωτήσω τι βλέπουμε στην οθόνη μας. Αν θέλουμε και μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα για να εστιάσουμε στη διαφάνεια, τι βλέπουμε. Ας πει κάποιος. Λίγα δευτερόλεπτα, μην κλέψουμε πολύ το χρόνο. Είναι μαθητές που παρουσιάζουν σε ένα θέατρο μια εργασία φτιαγμένη για τη Σμύρνη με βάση την αιωλική γη που διδάσκονται στην έκτη δημοτικού τα παιδιά. Είναι μαθήτριες. Στην ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά, μαθητές τραγουδούν σχετικά τραγούδια, σμυρναίικα, σε μια ορχήστρα. Αμέσως πιο μετά, ή εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, μαθητές που χορεύουν όπως χόρευαν τότε στη Σμύρνη, στην όπερα, σε μια μεγάλη, έτσι, εκδήλωση. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι βλέπουμε εδώ. Εδώ θέλω οπωσδήποτε μια απάντηση. Όχι, δεν είμαι εγώ. Είναι ο δάσκαλος της τάξης. Ένας από τους δασκάλους της τάξης. Θα το πω λοιπόν και αυτό. Σήμερα το κοινό δεν συμμετέχει πολύ. Λοιπόν, βλέπουμε ένα με τη διάταξη του αεροπλάνου καθίσματα, αλλά η διαφορά εδώ, θα ήθελα να το ρωτήσω, αλλά θα το πω για την αξιοποίηση του χρόνου, είναι ότι δεν υπάρχουν κλειστές συσκευές, όπως το αεροπλάνο που μας καλεί ο πιλότος να κλείσουμε τις συσκευές για να πετάξουμε. Εδώ οι συσκευές είναι ανοιχτές. Οποιαδήποτε συσκευή, ανεξάρτητα από κατασκευαστή. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αριστερά και δεξιά, λοιπόν, στις στήλες, οι μαθητές κρατούν τον υπολογιστή τους, το εργαλείο τους, την ταμπλέτα τους. Δεν μας ενδιαφέρει τι. Υπάρχουν και γονείς στη μέση. Το μάθημα γίνεται παρουσία των γονιών. Οι γονείς κάποια στιγμή συμμετέχουν. Εδώ λοιπόν θέλω την απάντησή σας. Παρακαλώ πολύ, ας μου πει κάποιος τι είναι αυτό που βλέπουμε. Τι είναι αυτό που τον εντυπωσιάζει σε αυτό που βλέπουμε. Είναι όμοια η διαφάνεια με την προηγούμενη. Σωστά.
Οι γονείς αυτή την περίοδο ακούν, τα παιδιά όμως κάτι κάνουν. Ναι, δάσκαλος είναι η μαθήτρια στο Pontium. Αυτή κάνει το coordinator της του μαθήματος. Αυτό όμως που θα ήθελα να παρατηρήσουμε όλοι είναι η κλίμακα. Έτσι, είναι η κλίμακα. Είναι πολλοί μαθητές στο θέατρο που κάνουν μάθημα και, αποκάλυψα την προηγούμενη, και όλοι οι μαθητές αυτοί διασυνδεμένοι στο διαδίκτυο επηρεάζουν με τον τρόπο τους ή συμμετέχουν στο μάθημα. Είναι ένα μάθημα που έχει 2-4 τμήματα της 6ης Δημοτικού, που σημαίνει 120 άτομα με τους γονείς τους, όχι όλους, στο θέατρο. Και όλοι μαζί επηρεάζουν με τον τρόπο τους το μάθημα. Όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Πιστέψτε με, οι υπολογιστές αυτοί διασυνδέονται. Έτσι, και το αποτέλεσμα στην οθόνη μπορεί να είναι και η εργασία συνεργατική με τους μισούς από τους μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα ή και με όλους. Για να δούμε τι κρύβεται λοιπόν πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία σε ένα σχολείο που έχει αποφασίσει να εισάγει, και όχι μόνο να εισάγει, αλλά να αξιοποιήσει, όπως είπαμε, την τεχνολογία στην εκπαιδευτική του διαδικασία. Θα χρησιμοποιήσω το μέταφορ του παγόβουνου. Το παγόβουνο, και θα ήθελα αυτή του τη φορά να φωτίσουμε το πάνω μέρος, έτσι. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε μαθητές. Σε ένα σχολείο που υιοθέτησε την τεχνολογία υπάρχουν 8 τάξεις με tablet PC. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε, συνολικά λοιπόν, 1120 μαθητές υπάρχουν. Έχουν το δικό τους ατομικό υπολογιστή με το δικό τους ψηφιακό υλικό και 120 εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βοηθήσουν σε όλη αυτή την προσπάθεια καθημερινά. Έτσι. Το εκπαιδευτικό υλικό, 68 διαδραστικά πολυμεσικά βιβλία, έτσι ώστε οι μαθητές να διαβάζουν μέσα από, και να μαθαίνουν μέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις. Βιβλία που στη συγκεκριμένη σελίδα, όπου χρειάζεται να μάθουν μέσα από βίντεο, θα έχει το αντίστοιχο ελεγμένο, προσαρμοσμένο βίντεο με αναφορές φυσικά. Ή στο σημείο που χρειάζεται να μάθουν από διαγράμματα, να έχουν το διάγραμμα προσβάσιμο με το ακούμπημα της οθόνης. 10 βασικές εφαρμογές δημιουργίας. Όχι μόνο κατανάλωση του υλικού και της γνώσης, αλλά και δυνατότητα οι μαθητές να επαναχρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και στο σχολικό τους όχημα, μεταλλάσσοντάς το, βάζοντας το δικό τους δημιουργικό κομμάτι. Πάμε να δούμε όμως το κάτω μέρος του παγόβουνου. Είναι σημαντικό γιατί μια τέτοια προσπάθεια δυστυχώς δεν προχωρά. Βλέπω με μεγάλη θλίψη, γιατί πηγαίνω σε όλα τα σχολεία του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο, αλλά και ευρωπαϊκά, ότι υιοθετούν αυτή τη διαδικασία, one-to-one computing, έτσι λέγεται ο όρος του, και όταν ζητώ να δω δεύτερη τάξη, δυστυχώς δεν βλέπω. Πρόσφατα πήγα σε ένα σχολείο στην Αγγλία, πλήρωσε μια εταιρεία αρκετά χρήματα για να πάω να το επισκεφτώ και να πω την άποψή μου. Και όταν ζήτησα να δω τη δεύτερη τάξη, γιατί η πρώτη είχε 15 παιδάκια με 10 υπολογιστές, μου είπαν δεν υπάρχει άλλη, αυτή είναι. Η υποδομή λοιπόν είναι για να στηρίξει ένα τέτοιο project, είναι πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Πάνω απ' όλα χρειάζεται σωστός σχεδιασμός, οπωσδήποτε πρέπει να περάσεις από αυτό το στάδιο, πρέπει να θέσεις στόχους, πρέπει να βρεις μεθοδολογίες, αλλά και πρέπει να τις εμπλέξεις σωστά, έτσι, αποφασίζοντας για τις κατάλληλες υποδομές. Χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό μοντέλο και εμείς έχουμε αναπτύξει ένα. Πάνω απ' όλα έχουμε θέσει στόχους. Τι μαθητή θέλουμε να κάνουμε? Τι μαθητή θέλουμε να βγάλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία? Είναι πολύ σημαντικό να το αποφασίσουμε πριν. Ποιες μεθοδολογίες θα ακολουθήσουμε? Πώς θα τις εμπλέξουμε μεταξύ τους? Τι υλικό θα δημιουργήσουμε? Με ποιο τρόπο? Είναι όλα αυτά ερωτήματα. Και φυσικά τα μέσα. Τι μέσα θα χρησιμοποιήσουμε? Και δεν εννοώ μόνο τα καλώδια. Έτσι προσπαθούμε να ξεφύγουμε από δασκαλοκεντρικά μοντέλα. Ένας ο φωτεινός παντογνώστης στην τάξη. Και να πάμε σε λίγο πιο ομαδοσυνεργατικά. Να εμπλέξουμε τις θεωρίες, είτε σύγχρονες είτε παλαιότερες, να τις αξιοποιήσουμε σε εισαγωγικά. Και αυτό τη βοήθεια μας τη δίνει η τεχνολογία πραγματικά. Επαναπροσδιορίζουμε λίγο τι σημαίνει ικανότητες.
και τις βλέπουμε πλέον ως μια πολύ καλή μίξη γνώσης, απαραίτητη, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά δεξιοτήτων και όχι μόνο, και φυσικά και αξιών. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι που αρχίζει στην πίτα μας, αν το δούμε διαγραμματικά, να παίρνει όλο ένα και περισσότερο χώρο. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Υποδομές, θα φτάσω εκεί, μην ανησυχείτε, τελειώνω. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι τις βάζουν στη δεύτερη μοίρα. Αλλά έχω πάει σε σχολείο που λέει ότι έχουμε όλη την τάξη μας στο διαδίκτυο, δηλαδή 120 παιδάκια, και όταν ρωτάω πώς υλοποιείται αυτό, μου λένε να, το βλέπεις εκείνο το access point. Και το κοιτάω επειδή το ξέρω, αγορασμένο από αλυσίδα καταστημάτων, η οποία είναι παλιάς τεχνολογίας, όχι η αλυσίδα αλλά το access point, και δεν μοιράζει πάνω από 11 IPs. Και λέω, με συγχωρείτε, πώς συμβαίνεται? Υπάρχει το δελτίο από πού θα το πάρω να μπω στο δίκτυο, όπως και στο χώρο εδώ μέσα. Δεν μπορείς να μπεις στο δίκτυο. Υπάρχει δίκτυο, αλλά δεν μπορείς να μπεις. Και υπάρχει και δυνατό σήμα. Έτσι. Έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε το σήμα, αλλά δεν ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω. Λοιπόν, αυτό το σχολείο δεν μπορεί να υλοποιήσει τη διαδικασία αυτή. Είναι ξεκάθαρο. Χρειάζονται υποδομές, είναι απαραίτητες. Χρειάζεται ο εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, να μην αλλάζει καπέλα με στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός έχει μπει με στόχο, έχει μπει με σχέδιο μαθήματος. Πρέπει να το υλοποιήσει. Έχει άλλα πράγματα να δώσει στους μαθητές. Σε άλλο σημείο μπορεί να αλλάξει καπέλο, όταν θα πρέπει να προετοιμάσει το υλικό του και να γίνει τεχνικός, αλλά όχι μες στην τάξη. Λοιπόν, υποδομές. Οι υποδομές χρειάζονται πολύ καλό σχεδιασμό. Πρέπει να ξέρεις το δάσος και να αρχίσεις να υλοποιείς κομμάτια από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το ξέρεις το δάσος. Και φυσικά να στοχεύεις στην ανεξαρτησία των συσκευών. Δεν είμαστε δογματικοί. Επιλέγουμε τα εργαλεία που μας κάνουν για όσο μας κάνουν. Και θα τα αλλάξουμε και έχουμε πονέσει γι' αυτό. Έχουμε φτιάξει το λογισμικό μας, το εκπαιδευτικό μας διαδραστικό λογισμικό, το έχουμε φτιάξει τρεις φορές. Είμαστε στην τρίτη περίοδο που αλλάζουμε το εκπαιδευτικό μας λογισμικό, γιατί άλλαξαν οι συσκευές, ήρθαν με περισσότερες δυνατότητες. Το επόμενο είναι πώς αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα θα το μετατρέψουμε σε ψηφιακό. Ακούστηκε πριν. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε πλατφόρμες, να αξιοποιήσουμε πλατφόρμες, να παραμετροποιήσουμε πλατφόρμες που μας οδηγούν σε ένα ψηφιακό σχολείο με τη γνώριμη δομή, έτσι, να ξέρουμε πού πατάμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, λένε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, ιδίως ξενόγλωση, επιτρέψτε μου γι' αυτό, sky is the limit. Δεν υπάρχει όριο. Πραγματικά δεν υπάρχει όριο και εμείς προσπαθούμε να μετατρέψουμε αυτά τα γκρίζα σύννεφα, να τα μετατρέψουμε έτσι σε πιο λευκά, δεν ξέρω αν αποδόθηκε στην διαφάνεια, και να μεταφέρουμε το σχολείο από το έδαφος να το πάμε εκεί επάνω. Πρέπει εκεί να φτιάξουμε πλέον το καινούριο μας σχολείο για να προσβάσουμε από παντού, οποτεδήποτε και ανάλογα με τις ωρέξεις ανάγνωσης του καθενός. Αυτή είναι η προσπάθεια που μας καθοδηγεί αυτή την περίοδο. Βασίλη, εννοείς ότι πάτε και στο cloud φυσικά? Προφανώς. Τώρα, οι υποδομές μας, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αριθμούς, αλλά επειδή υπάρχουν και τεχνικοί, είναι πολλά αυτά που πρέπει να έχει υλοποιήσει κάποιος. Αυτή τη στιγμή στο σχολείο τρέχουν 2 χιλιόμετρα οπτική ίνας. Μπορεί να είναι παροχημένο το μέσο μεταφοράς δεδομένων, όπως ακούστηκε στην αίθουσα εδώ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι χρειάζεται. Το επόμενο. Αυτή είναι η διάταξη των τάξεών μας από πλευράς access points, από πλευρά σημείων που μας επιτρέπουν την δυνατότητα να βγουν οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί μας και γενικά οι άνθρωποι που ασχολούνται καθημερινά στο δίκτυο. Είναι εκεί έξω, είναι τα πάντα. Και πρέπει να έχουμε πρόσβαση όσο το δυνατόν καλύτερη. Δεν δουλεύουν όλα, πάντα. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια πίσω από αυτό και πιστέψτε με, είναι αέναος. 100 Mbit γραμμή, έτσι, μισθωμένη, με οπτική ίνα στον πάροχο, για να μπορούμε να έχουμε το bandwidth όποτε το θέλουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα σημείο που τίθεται είναι η ασφάλεια. Πώς μπορείς να έχεις τόσα πολλά access point όταν σε ένα σχολείο, σε μια ευαίσθητη περιοχή, όταν δεν έχεις φροντίσει την ασφάλεια. Μας απασχόλησε πολύ από το 2004 όλη αυτή η διαδικασία και σκεφτήκαμε πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν ένας φράχτης. Να βάλουμε κάγκελα, όσο το δυνατόν, μεταφορικά βέβαια το λέω, αλλά δυστυχώς δεν λύνεται το πρόβλημα εκεί.
Πάντα βρίσκεται ένας κακόβουλος που τυλίγει ένα σημειωματάκι σε μια πέτρα και την πετά όσο το δυνατόν πιο στον, για να περάσει από τον υψηλότερο φράχτη. Ο φράχτης έχει υλικά, τα υλικά προσβάλλονται εύκολα, αλλάζουν και έτσι η πρόσβαση στο προάβλιο του σχολείου και στη γνώση που υπάρχει μέσα σε αυτό θα ήταν πανεύκολη. Προσπαθήσαμε με πολλούς τρόπους ψηφιακούς να το λύσουμε το θέμα. Πληρώνουμε γι' αυτό ετήσια το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, όχι από όλη την πληροφορία, από ορισμένη. Αλλά εκεί που δουλεύουμε περισσότερο είναι η δημιουργική πλοήγηση και η δημιουργική ενασχόληση γενικότερα. Προσπαθούμε να εφευρίσκουμε τρόπους, να τα κάνουμε τα παιδιά να μην αποπροσανατολίζονται, εκτός από το να τα μάθουμε, από τις σειρίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Έτσι. Είναι κατασκευασμένες τεχνιέντος ώστε να αποσπούν, να απορροφούν όσο το δυνατόν περισσότερο από το χρόνο του οποιοδήποτε από εμάς, είτε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είμαστε. Φανταστείτε στα παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει και την κατάλληλη κουλτούρα. Άρα προσπαθούμε πάνω απ' όλα να χτίσουμε κουλτούρα. Πάνω απ' όλα, πίσω απ' όλα μάλλον, είναι οι άνθρωποι. Και εκεί πιστεύουμε πάρα πολύ. Έχουμε αναπτύξει αρκετές ομάδες που ασχολούνται με το θέμα. Δεν φτάνει ο εκπαιδευτικός, δεν φτάνει ο μέντορας, δεν φτάνει αυτός που θα μεταφέρει την τεχνολογία έτσι ψυχρά. Πρέπει να δουλέψεις μες την ομάδα, να φτιάξεις εσύ το υλικό σαν εκπαιδευτικός για να μπορέσεις να το διδάξεις με τον τρόπο που αρχικά είχες σκεφτεί να το κάνεις. Δεν μπορείς να βρεις έτοιμο λογισμικό σε εκπαιδευτικός και να το αξιοποιήσεις αν δεν έχεις βάλει τη δική σου την πινελιά. Είναι ξεκάθαρο. Άρα όλες οι ομάδες χρειάζονται και η συνεργασία αυτό είναι πολύ σημαντική. Πίσω απ' όλα ο εκπαιδευτικός. Σε αυτόν οφείλεται η επιτυχία ή η αποτυχία του έργου. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τον τρόπο που πρέπει να εκπαιδευτεί. Δεν είναι αυτή η σύγχρονη δασκάλα που θέλουμε. Δεν είναι αυτή που θα έρχεται τη μέλη επειδή δεν πρόλαβε να πληθεί γιατί έπρεπε να ετοιμάσει ένα σχέδιο μαθήματος ή μια ρουμπρίκα αξιολόγησης. Σίγουρα όμως δεν είναι και αυτός ο εκπαιδευτικός που θέλουμε. Έτσι τον παρουσιάζουν στις μέρες μας, ως πολυμηχάνημα με την τεχνολογία, αλλά δεν είναι αυτός. Έχουμε άλλη άποψη γι' αυτό. Πάνω απ' όλα, για μας είναι ο μαθητής. Γι' αυτόν τα κάνουμε όλα. Είναι ξεκάθαρο. Πάνω απ' όλα, λοιπόν, είναι ο μαθητής και εδώ θα θυμηθώ τα λόγια του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Τον θεωρώ προσωπικά τον πιο διαθεματικό δάσκαλο από όλους. Είχε πει λοιπόν ότι η μελέτη χωρίς επιθυμία κλειδώνει τη μνήμη και δεν συγκρατεί ο μαθητής βέβαια τίποτα από αυτά που δέχεται. Στην ουσία με τις προσεγγίσεις αυτές προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την επιθυμία για μάθηση στους μαθητές μας. Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στο ψηφιακό μας υλικό, οι διαθεματικές προσεγγίσεις των μαθημάτων, όλες οι θεματικές περιοχές, οι ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες αρχικά, έτσι φαίνεται, υποβάλλουμε τους μαθητές, δεν ξέρουν οι ίδιοι στην αρχή πόσα κερδίζουν από αυτό, οι βιωματικές δράσεις τις οποίες εμπλέκονται, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνημάτων, επιτρέψτε μου τον όρο, έχουν ένα μόνο στόχο. Ο στόχος είναι να κινητοποιήσουμε τους μαθητές μας για την καλλιέργεια ικανοτήτων του 21ου αιώνα, έχει γίνει πολύ. Λόγος γι' αυτό, ως αποτέλεσμα όχι μόνο γνώσεων, αλλά δεξιοτήτων και αξιών. Τελειώνω. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, προσωπική μου άποψη, θυμάμαι πάντα τον Κλεόβουλο, έκτος αιώνας, είχε πει μέτρων άριστον. Και εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε 2 δευτερόλεπτα. Βιβλιογραφικά έχω αναπτύξει μια σκάλα, η οποία ξεκινάει από τη χρησιμοποίηση. Χρησιμοποιώ κάτι, ακόμα και ως συνοδηγός σε ένα αυτοκίνητο που με μεταφέρει στη δουλειά μου κάποιος άλλος, το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο. Έρχεται η ώρα της χρήσης, κάνω χρήση του αυτοκίνητου, μου αρέσει να ταξιδεύω με αυτό, βάζω τη μουσική μου και χαλαρώνω. Υπάρχει ένα σαθρό σκαλοπάτι που θα καλώ όλους, οποτεδήποτε και όπου και αν βρεθώ, να μην το πατήσουμε, είναι το σκαλοπάτι της κατάχρησης. Στο προηγούμενο παράδειγμα, έχουμε αρχίσει καταχρώμεθα τα πάντα. Ακόμα και το αυτοκίνητο το παίρνουμε για να αγοράσουμε φάρμακα από το φαρμακείο που είναι στο επόμενο τετράγωνο. Αυτό που θέλουμε είναι να πάμε στο τελευταίο σκαλοπάτι της αξιοποίησης. Να έχουμε πάντα κατά νου να παίρνουμε κάτι από αυτό που χρησιμοποιούμε. Να παίρνουμε πάντα κάτι. Να ξεπεράσουμε δηλαδή το σκαλοπάτι της κατάχρησης και να πάμε κατευθείαν στην αξιοποίηση του οτιδήποτε.
όχι μόνο της τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.